Κύριε Ιωαννίδη, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές μας. Το θέμα μας το ακούσατε, δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση. Τις θέσεις κυβέρνησης τις ξέρουμε, θέλουμε να ξέρουμε και τη θέση του ΚΚΕ. Ναι, και χθες χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες φοιτητές, μαθητές, πλημμύρισαν την Αθήνα, μεγάλες πόλεις της χώρας μας, διεκδικώντας το αυτονόητο, σύγχρονη δημόσια δωρεάν παιδεία και καμία σκέψη για κατάθεση αυτού του απαράδεκτου και άδικου νομοσχεδίου που δίνει τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων παρακάπτοντας το άρθρο 16. Άρα λοιπόν το κόμμα μας, στηρίζοντας και δίνοντας τον καλύτερο του εαυτό για αυτούς τους αγώνες, προφανώς λέει ναι σε ένα σύγχρονο αναβαθμισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο, δημόσια παιδεία προφανώς, το οποίο θα ικανοποιεί και τις σύγχρονες ανάγκες που συνεχώς εξελίσσονται των φοιτητών για πτυχία με αξία, για σπουδές δωρεάν, αναβαθμισμένες, για εστίες, υλικοτεχνική υποδομή, σύντηση, στέγαση κτλ. Μάλιστα. Κύριε Γανίδη, δεν θα αναφέρω καθόλου τις κυβερνητικές θέσεις, γιατί είναι γνωστό, η κυβέρνηση είναι της λογικής, τα πάντα στους ιδιώτες. Οπότε είναι περίττω τώρα να ασχοληθώ και να σας απασχολήσω με τις κυβερνητικές θέσεις. Αλλά θα σας πω προβληματισμούς που έρχονται από τις οικογένειες αλλά και από ακροατές μας. Ας αρχίσουμε. Έχουμε ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γιατί μας ενοχλεί η τριτοβάθμια? Και προχωράμε. Ας πούμε, κουβέντα να γίνεται βέβαια, ότι ένας ιδιώτης έρχεται εδώ και ανοίγει μια πανεπιστημιακή σχολή του όποιου επίπεδου, της όποιας ειδικότητας. Σε τι ενοχλεί αυτό την αξιοποίηση και την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου? Ναι, καταρχήν να πω το εξής, ότι πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση έχουμε. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι υπέρ. Εμείς λέμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερον, η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην εκπαίδευση όπου υπάρχει, δηλαδή δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, και στην υγεία αποδεικνύει ότι το ιδιωτικό όχι μόνο δεν αναβάθμισε μέσω του ανταγωνισμού, όπως υποκριτικά λέει η κυβέρνηση, το δημόσιο, αλλά το περισσότερο είτε το υποβάθμισε είτε το οδήγησε, μιλώντας για την υγεία, να λειτουργεί με όρους κόστος όφελος και όχι με όρους ικανοποιώ τις ανάγκες του λαού μας, της λαϊκής οικογένειας, των νέων, μιλώντας για την εκπαίδευση. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το ποιο είναι το κακό, αφού υπάρχουν αυτά τα δημοτικά, τα γυμνάσια, τα λύκεια, να δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό επίσης? Εμείς θα θέσουμε το εξής, γιατί θέτουμε τον έξις προβληματισμό και ένσταση. Στα δημοτικά και στα γυμνάσια και τα λύκεια δεν περνάς με εξετάσεις, γράφεσαι και πηγαίνεις. Στα πανεπιστήμια περνάς με εξετάσεις. Η λαϊκή οικογένεια βλέπει το παιδί της καθημερινά να αγχώνεται, να δασανίζεται, να πληρώνει η ίδια τεράστια ποσά από τις αρχές του λυκείου, θα έλεγα, τουλάχιστον, και την προετοιμασία της πανελλαδικής. Έρχεται η κυβέρνηση η οποία 5 χρόνια μας πιπηλάει το μυαλό και μας λέει για την αριστεία. Και μας λέει ότι τα παιδιά που προβλέπουν στα δημόσια θα έχουν και κόστος στην τσέπη και άγχος μαζί με τις οικογένειές τους, και κάποιοι άλλοι με τη φορολογική δήλωση του μπαμπά και της μαμάς θα περνάνε ελεύθερα σε πανεπιστήμια και το πτυχίο και το βιβλίο θα είναι ισότιμο. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε έναν άλλο προβληματισμό. Το να μπει ένα παιδί στο δημόσιο πανεπιστήμιο δεν σημαίνει ότι είναι χωρίς κόστος. Πολλές οικογένειες δεν μπορούν να στείλουν τα παιδιά τους σε μια άλλη πόλη επειδή πέτυχαν σε μια συγκεκριμένη σχολή και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ενίκια και τα έξοδα ενός δεύτερου σπιτιού ουσιαστικά. Άρα εμέσως αυτό δεν είναι δίδακτρα, δεν είναι ένα τεράστιο κόστος, και δεν θα μπορούσαν να τα αποφύγουν αυτό το κόστος αν στην πόλη τους λειτουργούσε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Μάλιστα, λοιπόν, πρώτον,
Εμείς λέμε το εξής, ότι τα δημόσια πανεπιστήμια μπορούν και πρέπει να αναβαθμιστούν σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, στηρίζοντα και να στηριχτούν ιδιαίτερα τα περιφερειακά, ώστε ένα παιδί που πραγματικά έχει πρόβλημα άμεσα να μπορεί να λύσει το ζήτημα της στέγασης, της σύντησης, γιατί αυτό που λέτε έχει βάση. Πόσες αιστείες έχουμε? Πάρα πολύ λίγες, οι οποίες μάλιστα υπολειτουργούν και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη για φοιτητική στέγη. Άρα η πρώτη απάντηση είναι αυτή. Η δεύτερη απάντηση δεν είναι μία ή άλλη το κόστος. Δεν είναι μία ή άλλη καθόλου. Η οικογένεια που σπουδάζει το παιδί της στην Ελλάδα αλλά εκτός τόπου κατοικίας δεν δίνει 120 και 100 χιλιάδες στα 4 χρόνια, γιατί αυτά είναι τα πώς το λένε, αδίδακτρα συνολικά που πληρώνει μια οικογένεια. Και άμα βάλεις και τα δίδακτρα, σας λέω, δεν σας λέω τα επιπλέον του τόπου της σύντησης και της στέγασης, είναι πολλαπλάσια τα έξοδα. Άρα λοιπόν το επιχείρημα αυτό ουσιαστικά απευθύνεται στις οικογένειες εκείνες που πραγματικά έχουν χρήματα, οπότε είναι μία ή άλλη για αυτούς. Για αυτούς μπορεί να είναι μία ή άλλη και να πούνε εντάξει, θα πάει το παιδί μου στο εξωτερικό ή θα έρθει εδώ και θα δίνει 100.000. Ποιος μπορεί να δώσει 100.000 το τετράχρονο? Δηλαδή όλος ο μισθός μιας οικογένειας να πηγαίνει για σπουδές και να μην μπορεί να ζήσει. Μάλιστα. Τρίτος προβληματισμός. Έχουμε το ΕΑΠ, στο οποίο χρειάζεται να πληρώσεις κατά θεματική ενότητα και είναι μέχρι πρότινος, δεν ξέρω αν έχει μεγαλώσει το ποσόν, ήταν 500 ευρώ αναθεματική. Yeah. Είναι τρεις θεματικές το έτος, είναι 1500 το έτος. Εγώ δεν δε σέκουμε στο ποσόν για να το κρίνουμε ότι εντάξει είναι λίγο μπροστά στα όποια δίδακτρα. Δεν είναι δίδακτρα όμως σε δημόσιο πανεπιστήμιο? Μα φυσικά. Γιατί δεν έχουμε ακούσει το Κομμουνιστικό Κόμμα να εναντιώνεται έστω και σε αυτά τα δίδακτρα? Γιατί και το 500άρικο μπορεί για μέρος του πληθυσμού να ακούγεται σχετικά αντιμετωπίσιμο, αλλά για ένα άλλο μέρος είναι μία μηνιαία σύνταξη. Ναι. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει από το 2001 αναδείξει το ζήτημα ότι το ΕΑΠ, το ανοιχτό πανεπιστήμιο δηλαδή, ουσιαστικά δεν είναι ανοιχτό γιατί έχει δίδακτρα. Το έχουμε καταδικάσει και μάλιστα τον ιδρυτικό του νόμο ψηφίσαμε κατά. Ακριβώς με αυτή τη λογική. Και μάλιστα από τότε έχουμε κάνει μια σειρά ερωτήσεις για την κατάσταση του ΕΑΠ, που δεν αφορά μόνο το ζήτημα των διδάκτρων στο δημόσιο αυτό πανεπιστήμιο, αλλά αφορά και την ικανοποίηση μια σειράς αναγκών και δικαιωμάτων των φοιτητών που σπουδάζουν εκεί, που πληρώνουν φυσικά και είναι συνεχώς και σταθερά στον προβληματισμό μας και στη μελέτη των ζητημάτων που αφορούν τα ζητήματα του τοπίου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, το θέμα του και του ΕΑΠ ανάμεσα στα άλλα. Μάλιστα. Τέταρτος προβληματισμός. Στη χώρα μας, προκειμένου να εισέλθει ένας μαθητής στο πανεπιστήμιο, πρέπει να κάνει επί σειρά ετών, τουλάχιστον η μέγα, η συντριπτική πλειοψηφία, φροντιστήρια. Τα οποία φροντιστήρια δεν είναι κάτι το φτηνό, κάτι εύκολα αντιμετωπίσιμο. Και μια οικογένεια σκέφτεται, εάν είναι εγώ για 3 χρόνια να στέλνω το παιδί μου σε φροντιστήριο προκειμένου να αντιμετωπίσει τις εξετάσεις, αυτά τα χρήματα δεν τα αποταμιεύω να συνεισφέρω στα όποια δίδακτρα? Και βέβαια μας είπατε εσείς ότι εδώ δεν μιλάμε για απλά δίδακτρα, μιλάμε για τεράστια ποσά. Αλλά δεν μπορεί να προεξοφλήσουμε τις σχολές πιθανό να δημιουργηθούν, γιατί μπορεί και να μην δημιουργηθούν. Τις σχολές θα δημιουργηθούν και τι κόστος θα έχουν? Ας πούμε, άλλο κόστος θα έχει αν δημιουργηθεί ιατρική, άλλο κόστος αν δημιουργηθεί νομική, άλλο κόστος αν δημιουργηθεί φιλοσοφική. Ναι. Λοιπόν, άρα μπαίνει και θέμα του θεσμού των φροντιστηρίων, που είναι ένα τεράστιο έξοδο προκειμένου να μπει στα δημόσια πανεπιστήμια. Είναι θέμα το φροντιστήριο προφανώς. Εμείς να ξέρετε ότι πρώτα απ' όλα θέτουμε τα διεκδικήσεις που αφορούν την ενίσχυση μια σειρά δομών που μπορούν να βοηθήσουν στο δημόσιο σχολείο
τους μαθητές. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ιδιαίτερα στην πορεία προς τις πανελλαδικές η λαϊκή οικογένεια, ακριβώς από το άγχος, από τον ανταγωνισμό κτλ., εναποθέτει τις ελπίδες και τη στήριξη, την προετοιμασία στο φροντιστήριο. Να λάβουμε υπόψη μας επίσης όμως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακόμα και επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσε μια τροπολογία που έλεγε το εξής: οι μαθητές που δίνουν πανελλαδικές να μπορούν να διατηρούν τη βαθμολογία στα μαθήματα που επιθυμούν και να ξαναδίνουν στα μαθήματα που επιθυμούν 2, 3 ή 4 φορές, προκειμένου τι? Προκειμένου αυτό που σήμερα συμβαίνει όταν κάποιος δεν περνάει, είτε να απευθύνεται σε ιδιωτικές δομές, είτε να αναγκαστεί να ξαναδίνει 4 μαθήματα, άρα φροντιστήριο επί 4, όσο το δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Δεν πρόκειται για κάποιο επαναστατικό μέτρο. Πρόκειται για κάτι που ίσχυε όλη τη δεκαετία του 80 και του 90 και καταργήθηκε επί Αρσένη. Με το γνωστό νόμο 25-25 του 97, οι παλιότεροι θα θυμούνται, που ακριβώς αυτό προέβλεπε και μια σειρά παιδιά της λαϊκής οικογένειας που πηγαίνουν φροντιστήριο και μπορεί να γράψουν σε 2 ή σε 3 μαθήματα καλά, σε ένα όχι τόσο ικανοποιητικά, ξαναδώσαν σε ένα και περάσαν αυτό που λέμε με τη δεύτερη ή με την τρίτη σε σχολές της πρώτης τους επιλογής. Η απάντηση τότε επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι έτσι θα βοηθηθούν τα παιδιά των ανωτέρων τάξεων, δεν στέκει καν αυτό το πράγμα, και η ίδια απάντηση επί της ουσίας ήταν επικεραμέως. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το μέτρο πρέπει να τεθεί στον προβληματισμό και θα επιμείνουμε να το ξαναθέσουμε στα επόμενα νομοσχέδια που πρόκειται να συζητηθούν για την παιδεία. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο προβληματισμό. Το σύστημα των εξετάσεων στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, τι είναι? Κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις σε κάποιες συγκεκριμένες ημέρες. Για τον Α ή Β λόγο, ένα παιδί δεν αντιμετωπίζει με επιτυχία αυτές τις εξετάσεις στις συγκεκριμένες μέρες, στα συγκεκριμένα μαθήματα, παρότι έχει προετοιμαστεί, παρότι έχει μια υψηλή βαθμολογία στη φοιτησή του στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά παρόλα αυτά για κάποιους λόγους, αν το θέλετε για μια ατυχία, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Είναι καταδικασμένο αυτό το παιδί να μείνει εκτός πανεπιστημίου? Γιατί να μην έχει την εναλλακτική λύση του ιδιωτικού? Κοιτάξτε, είναι πραγματικά ένα σοβαρό ζήτημα αυτό, γιατί πάρα πολλοί από εμάς θα έχουν αντιμετωπίσει και θα έχουν έρθει σε επαφή, θα έχουν μάθει για τέτοια ζητήματα. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό επί της ουσίας? Επί της ουσίας αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί ως εξής. Καταρχήν, επανέρχομαι στην πρόταση που είπα, δηλαδή ότι να μην είναι κατά δίκη ένα μάθημα αποτυχία όλη η χρονιά αποτυχία. Σωστά. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το εξής. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, την αγχωτική πραγματικότητα, απάντηση δεν μπορεί να είναι αυτό που σαν καραμέλα επαναλαμβάνεται είτε τώρα από την κυβέρνηση σιγά σιγά, ή ζυμώνεται και το ζήτημα του εθνικού απολυτηρίου από τον κύριο Πιερακάκη, που είναι μάλιστα κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας από το 2019, δηλαδή να μετράνε οι βαθμοί για την πρόσβαση στα πανεπιστήμια από την πρώτη ηλικίου με εξετάσεις που θα είναι κατ' ουσίαν πανελλαδικές, με τέτοια θέματα δηλαδή. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο χρειάζεται να δούμε, αυτή η επιχειρηματολογία είχε τεθεί από τον Αρσένη ακόμα. Ναι. Να μας καθαρίσει ότι γιατί το παιδί να καταδικάζεται για ένα μάθημα που δεν πήγε καλά. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι φυσικά ούτε να δίνει συνεχώς εξετάσεις, γιατί με αυτή τη λογική, εντάξει, εννοείται ότι ακόμα περισσότερο θα ενισχυθεί η φροντιστηριοποίηση. Κατά δεύτερο, δεν μπορεί να είναι η ίδρυση στα ιδιωτικών πανεπιστημίων, η οποία με αυτή την έννοια, γιατί είναι ένα ερώτημα πώς θα μπαίνει στα ιδιωτικά πανεπιστημία,
κυβέρνηση μας έχει απαντήσει σε αυτό. Θα μπαίνεις με εξετάσεις, θα μπαίνεις με βαθμό, θα μπαίνεις απλά με φορολογική δήλωση, με τι θα μπαίνεις. Σωστά. Δεν αναιρεί όμως την αναγκαιότητα σε τύπου πανελλαδικές εξετάσεις να εξεταστείς κάποια στιγμή για αυτά που γνωρίζεις, προκειμένου να εισαχθείς σε ένα πανεπιστημιακό τμήμα, το οποίο αυτό που αύριο θα βγεις και θέλουμε εμείς, αυτό επιδιώκουμε να βγεις ολοκληρωμένος επιστήμονας. Σωστά. Ας προχωρήσουμε σε επόμενο προβληματισμό. Το απλούστατο που λέγεται. Θεωρούμε ότι πράγματι σε αυτά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι πόλος έλεξεων ανθρώπων εύπορων γενικά. Ωραία. Και αν δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, οι εύποροι έτσι αλλιώς δεν θα φύγουν στο εξωτερικό. Και με ποια λογική και γιατί να δεχτούμε να φύγει χρήμα στο εξωτερικό και να μην το καταθέσουν εδώ στην πατρίδα μας. Λοιπόν, το χρήμα, γιατί έχει βάλει στόχο μάλιστα η κυβέρνηση, 1% θα αυξηθεί το ΑΕΠ αν 20, 30 ή 40 χιλιάδες παιδιά δεν θα πηγαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς καταρχήν δεν θέτουμε κανένα ζήτημα να απαγορεύεται η έξοδος στο εξωτερικό να σπουδάζει. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ναι. Εμείς μιλάμε για την ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, η οποία θα συμπαρασύρει σε μια αντίστοιχη λειτουργία και τα δημόσια πανεπιστήμια. Σημειωτέων και κρίσιμο ότι στην Κύπρο, η οποία είναι πρότυπο και για την κυβέρνηση, από τότε που ιδρύθηκαν τα ιδιωτικά, τα δημόσια έχουν βάλει και δίδακτρα. Για να μην ξεχνιόμαστε. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, και σε μια σειρά άλλα δημόσια πανεπιστήμια του εξωτερικού επιβάλλονται δίδακτρα. Μικρότερα ή μεγαλύτερα. Ναι. Οπότε. Οπότε λοιπόν, όσον αφορά το ζήτημα. Γιατί να φεύγει το χρήμα έξω, το όποιο χρήμα. Τώρα θα μου πείτε ότι το ιδιωτικό πανεπιστήμιο δεν θα έχει έτρα φορολογική την Ελλάδα. Είναι και αυτή η πλευρά πάρα πολύ σημαντική. Τι θα μένει. Αλλά εγώ θα αντιστρέψω το ερώτημα. Ναι. Αύξηση του ΑΕΠ και σημαντικό μερίδιο στο ΑΕΠ της Ελλάδας έχει για παράδειγμα ο τουρισμός. Σωστά. Τι καλό έχει δει ο εργαζόμενος στον τουρισμό? Σωστά, τίποτα δεν έχει δει. Από το και ακόμα παραπέρα. Τι καλό. Εξαθίως. Τι καλό έχει δει και η ελληνική οικογένεια? Πόσο εύκολα μπορεί να πάει σε ένα νησί? Μια τετραμελής οικογένεια να πάει σε ένα νησί για μια εβδομάδα. Δεν πάει, δεν πάει. Η μεγάλη πλειοψηφία, όχι δεν πάει, άρα, δεν πάμε, γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ναι, άρα ναι. Βρίσκει το. Στην κοντινή Πελοπόννησο και πολλοί μας είναι. Ναι, ή το σπίτι του παππού, της γιαγιάς, το σπίτι της φίλης και τα λοιπά. Ή αν έχεις τα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, δεν στέκει καθόλου ότι η οποιαδήποτε αύξηση του ΑΕΠ γυρνάει πίσω στο λαό μας. Σωστό και αυτό. Πάμε σε έναν επόμενο προβληματισμό. Έχουμε τα κολέγια τώρα. Τα ήδη υπάρχοντα, τα οποία έχουν επαγγελματικά δικαιώματα. Βέβαια δεν έχουν ακαδημαϊκά δικαιώματα, αλλά ξέρετε το πολύ τον κόσμο θα τα ακούει σαν το ψηλό γράμμα αυτό το ακαδημαϊκό δικαίωμα. Σου λέει, ας έχω εγώ επαγγελματικό δικαίωμα να μπορώ να ασκήσω επάγγελμα και να βιοπορίζουμε και τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Άρα ουσιαστικά δεν έχουμε ήδη πανεπιστήμια. Όταν παίρνω πτυχίο και ασκώ το επάγγελμά μου όπως ο οποιοσδήποτε απόφυτος αντίστοιχης δημόσιας σχολής. Ναι. Καταρχήν να πούμε εδώ πέρα ότι υπάρχουν μια σειρά επαγγέλματα που τα δικαιώματα είναι ακόμα ρυθμιζόμενα από το κράτος και δεν απελευθερώνονται. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε καν ακόμα για επαγγελματικά δικαιώματα και όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν όμως κολέγια, δεν πρέπει να κατονομάσω, τα οποία εμέσως, με μέσω μιας διαδικασίας, αποκτιώνται επαγγελματικά δικαιώματα. Ναι, και εδώ δεν μιλάμε για μια διαδικασία η οποία προφανώς είναι παράνομη. Ναι. Είναι νόμοι οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί, έχουν ψηφιστεί χρόνια τώρα. Σωστά. Ξεκινώντας από το 2010 από το ΠΑΣΟΚ, πηγαίνοντας στη Νέα Δημοκρατία το 2012-2013, πηγαίνοντας στο Γαβρόγλου του ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Πολύ σωστά. Και επανερχόμενη κεραμέα στο 2019-2020. Άρα λοιπόν, όλο αυτό το νομοθετικό τοπίο έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολεγίων σταδιακά απλώνεται, να το πω έτσι, ο τραχανάς και εξισώνονται με τα πτυχία των δημοσίων
πανεπιστημίων. Εννοείται αυτό. Και είναι ένα θέμα που και παλιότερα έχει περιοδοτήσει αντιδράσεις και φοιτητών, των συλλόγων τους κτλ., αλλά και μια σειρά ενώσεων επαγγελματικών, επιμελητηρίων, που αναδεικνύουν αυτό το ζήτημα. Σωστά. Κύριε Ιωαννίδη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη κουβέντα που έχουμε. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Θα σας ξαναπασχολήσουμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί δεν τελειώνει. Και μπορεί αυτό το θέμα να το έχει καλύψει κάπως η κυβέρνηση με όλη τη βαβούρα για τα ζευγάρια των υιοθεσιών κλπ. Να μην τα λέω. Αλλά ουσία, ακρίβεια και δημόσιο και ιδιωτικό πανεπιστήμιο είναι δύο από τα βασικότερα. Προφανώς. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να το δει και αυτό ευρύτερα στη συζήτηση και, όχι, και δεν αποτελεί απλά εκπαιδευτικό θέμα, δεν αφορά μόνο αυτό που λέμε την εκπαιδευτική κοινότητα. Αφορά κυριολεκτικά το σύνολο της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Σωστά. Δύο πράγματα είναι: δημόσια ιδιωτική υγεία, δημόσια ιδιωτική εκπαίδευση. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για δεύτερη φορά. Γεια σας, καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Καλή συνέχεια και σας.